Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος και δεν θα κάνω χρήση του χρόνου που δικαιούμαι. Νομίζω όχι μόνο ότι είναι μια ιστορική μέρα όπως υπόθηκε, αλλά θα ήθελα να εξάρω σήμερα στη Βουλή την παρουσία του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Οφειλές. Πρόκειται για έναν φορέα που έχει όχι απλά διακομματικό χαρακτήρα, αλλά για πάνω από 20 χρόνια, με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, πολύ πόνο και κόπο και με πενιχρά οικονομικά μέσα, έχει ξεκινήσει έναν αγώνα που έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο του λαού μας. Και δεν αφορά μόνο τις μαρτυρικές πόλεις, δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και της ιστορικής μνήμης, αλλά κυρίως το έργο τους αφορά στην ανάγκη η διεθνής νομιμότητα να επικρατήσει και επιτέλους η πατρίδα μας να μπορέσει να παίξει ένα ρόλο που της αρμόζει στον 21ο αιώνα. Θα ήθελα να μεταφέρω μια απόφαση ομόφωνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού και του Υφυπουργού Εξωτερικών και του Γενικού Γραμματέα και μου προσωπικά, όπου έχοντας διερευνήσει το θέμα και έχοντας κάνει μαζί με την παρουσία των εκπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, πραγματοποιήσαμε χθες μια πάρα πολύ πρώτη σημαντική σύσκεψη, που δεν θα είναι η τελευταία, αλλά θα πρέπει να εμπλουτιστεί στο άμεσο μέλλον και με εκπροσώπους που είχαμε και χθες, και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ και λίγο καιρό οι ένοπλες δυνάμεις, τα ιστορικά αρχεία των ενόπλων δυνάμεων έχουν εμπλωτιστεί με την κατοχή εδώ και καιρό, 4 μήνες περίπου, 400.000 εγγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόσφατα αποκτήθηκαν και αφορούν τα ημερολόγια της Wehrmacht και των στρατευμάτων κατοχής την περίοδο 41-44 στην Ελλάδα. Αυτά βρίσκονται σε μια διαδικασία ψηφιοποίησης, αλλά εκτιμάμε ότι αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός πλούτος που πρέπει να είναι ανοιχτός, και το αποφασίσαμε αυτό εχθές, να ανοιχτεί αυτός ο πλούτος γνώσης ιστορικής καταγραφής σε όλα τα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές και στα σχολιά και σε κάθε πολίτη που μπορεί να έχει πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα ιστορικά αρχεία, τα οποία δεν είναι μόνο για έρευνα ιστορική και ουσιαστική, αλλά για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν, κυρία Πρόεδρε, το έργο αυτής της Επιτροπής. Διότι υπάρχουν 4 πτυχές τις οποίες θα ήθελα να αναφέρω. Σε αυτά τα έγγραφα, από μια πρώτη εκτίμηση που έγινε με τον υπεύθυνο ταξίαρχο που έχει την ευθύνη φύλαξης και ψηφιοποίησης, με λίγους συνεργάτες και με λίγο ανθρώπινο δυναμικό, και πρέπει να γίνει προσπάθεια να στηριχτεί ακόμα αυτό το έργο, καταγράφονται παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές στην περίοδο 41-44. Καταγράφονται εξορίξεις, αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολύτευμων μετάλλων στην επικράτεια. Καταγράφονται καταστροφές ιστορικών μνημείων, βεβήλωση ιστορικών μνημείων, αλλά και καταστροφή αεροδρομίων, λιμανιών, δρόμων, γεφύρια, σπίτια, τα οποία δεν είναι μόνο μέρος των ιστορικών αρχείων του ελληνικού στρατού, αλλά και των στρατευμάτων κατοχής. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι κατανοούμε ότι όταν αυτά που καταγράφονται είναι από τους κατακτητές, δεν χωράει, μα δεν χωράει καμία αμφισβήτηση για την διεκδίκηση συγκεκριμένων οφειλών που τεκμηριώνονται όχι μόνο με ονοματεπώνυμο, αλλά και με κάθε αξία ανθρώπινης ζωής, αλλά και άψυχου υλικού. Επίσης, το δεύτερο σημείο. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε, ότι χρειάζεται μια διεθνοποίηση αυτού του αιτήματος, που δεν είναι απλά μια εκκρεμότητα σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά έχει διεθνείς διαστάσεις, διότι παραβιάζει κατάφορα όχι μόνο τη συνθήκη της Γενέβης κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά καταγράφει και την σύγχρονη νομοθεσία για κλεμμένους θησαυρούς, όπου πρέπει να προσφύγουμε στον ισχυρότατο βραχίωνα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είναι η UNESCO, και να διεξαχθεί μια ουσιαστική έρευνα σε διεθνές επίπεδο, στα μουσεία, σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, προκειμένου να διασταυρωθούν τα στοιχεία που είναι στα χέρια μας με αυτά που βρίσκονται παράνομα και παράτυπα σε άλλα χέρια. Και βεβαίως η συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να κοστολογηθούν όχι μόνο η αξία του κάθε αντικειμένου, αλλά για να κοστολογηθεί και η παράνομη ίσπραξη σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο, αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές που έχουν εισπραχθεί για πάνω από 70 χρόνια. Τρίτο στοιχείο. Έχει τεράστια σημασία αυτή η διεκδίκηση να ξεκινήσει με αυτή την διεθνή συνδιάσκεψη που αναφέρθηκε πριν, στην οποία πρέπει να λάβουν και να παρευρίσκονται, να παρευρίσκονται σε αυτή τη συνδιάσκεψη με τη συνδρομή τους κορυφαίοι διανοούμενοι όλου του κόσμου, ιστορικοί και ιδιαίτερα απόγονοι στρατιωτών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι ήδη έχουν επικοινωνήσει με την Εθνική Επιτροπή, οι οποίοι σήμερα ως διδάσκοντες πανεπιστημιακοί και παιδιά στρατιωτών της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας που άφησαν εδώ την ψυχούλα τους σε αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές για την απόλυτη καταγραφή της ιστορικής αλήθειας και για τις αποζημιώσεις του κατοχικού δανείου, αλλά και για τους θησαυρούς. Αυτή η διεθνή συνδιάσκεψη δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά είναι ένα ξεκίνημα που ξεδιπλώνει μια εθνική στρατηγική, μια παλαϊκή πατριωτική στρατηγική της χώρας μας, η οποία θα βρει όχι απλά υποστηρικτές, αλλά θα βρει μυαλά, χέρια και πόδια που θα συνδράμουν πραγματικά και ουσιαστικά σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Τρίτον, το δίδαγμα από αυτά τα αρχεία που σας ανέφερα, και εδώ είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο, να αποτελέσει ύλη διδακτική στην παιδεία μας, η οποία υπολείπεται τρομακτικά και εγκληματικά για τα διδάγματα της ναζιστικής κατοχής, προκειμένου αντιφασιστικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει η παιδεία μας, γιατί είναι και εξίσου πατριωτικός και διεθνιστικός, να έχει στόχευση. Για να μην ρωτάνε τα παιδιά τι σημαίνει ναζισμός. Για να μην ρωτάνε οι νέοι σήμερα στην πατρίδα μας και να υπολείπονται όχι μόνο το ιστορικό κεκτημένο των αγώνων του λαού μας, αλλά για να γνωρίζουν σήμερα και αύριο γιατί υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης κάθε αντιφασιστικού αγώνα του λαού και των λαών μας. Θα ήθελα να εκφράσω και μία κατηγορηματική διαφωνία με κάτι που ακούστηκε, το οποίο συμπυκνώνεται σε μία απόλυτη και απαράδεκτη ιστορική εξίσωση, ότι ο εθνικισμός της αριστεράς με τον εθνικισμό της ακροδεξιάς κάπου ταυτίζονται και αποτελούν ίσως τις αιτίες για τη μήτρα του Πρώτου και Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν πρόκειται απλά για ιστορική λαθροχειρία, αλλά πρόκειται για μία ανάγνωση η οποία είναι πολύ μοδάτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να υπενθυμίσω ότι πατριωτισμός και διεθνισμός για την αριστερά μας και ιδιαίτερα στον τόπο μας αναγνωρίστηκε όχι μόνο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, αλλά αποτελεί την πιο μεγάλη παρακαταθήκη της ιστορικής μνήμης του λαού μας, που διαπερνά γενιές και γενιές και θα συνεχίζεται αυτό ακόμα για άλλες γενιές που έρχονται. Τέταρτο και κλείνω. Εάν πράγματι αυτή η Επιτροπή πρέπει να επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, πρέπει αυτό το έργο να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια και στα σχολιά, στους χώρους της νεολαίας, στους χώρους της εργασίας. Γιατί μόνο μία προσπάθεια που παίρνει πραγματικό κοινωνικό και λαϊκό χαρακτήρα και όχι ένα χαρακτήρα μόνο κοινοβουλευτικό και θεσμικό θα έχει επιτυχία, προκειμένου να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια ιδιαίτεροι οι αντιφασίστες και οι δημοκράτες Γερμανοί, που σήμερα δίνουν έναν άνισο αγώνα στην πατρίδα τους προσπαθώντας να τεκμηριώσουν κορυφαίοι συνταγματολόγοι, νομικοί, καθηγητές, ιστορικοί, οι οποίοι αποτελούν μία μειοψηφία. Να μην ξεχάσουμε επίσης ότι το 2013 υπεγράφει το λεγόμενο Σύμφωνο Ελληνογερμανικής Φιλίας από την κυβέρνηση Παπανδρέου και την τότε κυβέρνηση Μέρκελ, που δυστυχώς δημιουργεί ετερευαρείς όρους
σε ό,τι αφορά τη διαδραστικότητα ακαδημαϊκών Ινστιτούτων και άλλων φορέων ιδιωτικών, ισχυρών φορέων στη Γερμανία, οι οποίοι μπορούν να έρχονται στη χώρα μας, να επισκέπτονται τις μαρτυρικές πόλεις, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης της ιστορίας, προσφεύγουν σε εύκολες χρηματοδοτήσεις δήμων και τοπικών κοινωνιών, προκειμένου αυτοί να καλούνται στη Γερμανία και κάπως να ξεχνιέται το έγκλημα και να εξισώνεται ως μια φυσική εξέλιξη της ιστορίας που κατά την περίοδο των πολέμων δεν μπορεί να αποτραπεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συναδέλφες και συνάδελφοι, προκειμένου η Επιτροπή να έχει και μια τέτοια στόχευση. Κλείνω λέγοντας ότι είναι βαριές οι ευθύνες όλων μας σε αυτή την αίθουσα, προκειμένου να μην γίνουμε θύματα γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία θα χρειαστεί, αλλά θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, ουσιαστική και να δίνει καθημερινά εξετάσεις στην κοινωνία. Και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως σας είπα πριν, ανοίγει τις πόρτες του σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να δώσουμε τροφή και οξυγόνο στην αναγκαία τεκμηρίωση, είτε νομική, είτε ιστορική, είτε κοινωνική. Όπως και επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συνδράμουμε ουσιαστικά στο έργο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και η ίδια η Επιτροπή, να δώσει θεσμικό ρόλο και αξία στην Εθνική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, η οποία πρέπει να έχει εκπρόσωπο και στην Επιτροπή της Βουλής, μόνιμα, προκειμένου να συνδράμουν, να βρίσκονται εδώ και να στηρίζουν την προσπάθειά μας με τον πλούτο που κατέχουν, που δεν είναι μόνο ατομικός και προσωπικός αγώνας, αλλά είναι ένας συλλογικός αγώνας και μια παρακαταθήκη που θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα.